Μητσοτάκης για φρεγάτες LCS. Όταν σου χαρίζουν έναν γάιδαρο, δεν τον κοιτάς στα δόντια. Στο πολεμικό μας ναυτικό, λοιπόν, πολλοί τις αποκαλούν αλουμινότρατες, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις θέλει. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόκτηση αμερικανικών φρεγατών LCS, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες στη ΣΥΠΑ και προσπαθούν να τις ξεφορτωθούν. Επιφυλακτικός είναι και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας. Μιλώντας με τους διαπιστευμένους συντάκτες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την Τετάρτη, μετά την τελετή στην βάση ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, ερωτήθηκε για την απόκτηση των LCS Classes Freedom και επιβεβαίωσε την προοπτική αυτή, επισημένοντας ότι θα είναι δωρεάν. Όταν σου χαρίζουν έναν γάιδαρο, δεν τον κοιτάς στα δόντια, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αναφορά ότι υπάρχουν προβλήματα και υψηλό λειτουργικό κόστος. Το περιοδικό Forbes είχε εκτενές ρεπορτάζ για τις φρεγάτες αυτές και πρότεινε να τις βυθίσουν για να γλιτώσουν τα έξοδα. Στη ΣΥΠΑ αποσύρονται η μία μετά την άλλη με αρνητικό ρεκόρ παραμονής στον αμερικανικό στόλο. Η Sioux City καθελκύστηκε το 2018 και αποσύρθηκε το 2023. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον Ιανουάριο είχε πει ότι στόχος μας δεν είναι πια η αγορά σύγχρονων σκαφών από το ράφι. Πρέπει να συμμετέχουμε ισότιμα στον σχεδιασμό, στην συμπαραγωγή, στην αυπήγηση των σκαφών μας. Τον Φεβρουάριο, σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, είχε τονίσει ότι οι LCS θα αξιολογηθούν αν βγάζουν νόημα ως ενδιάμεση λύση και είχε υποσχεθεί ότι θα ακούσει τα γενικά επιτελεία. Όμως το Πεντάγωνο είναι γνωστό ότι οι αξιωματικοί του ναυτικού δεν λένε καλά λόγια για τα συγκεκριμένα πλοία. Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν δωρεάν 4 πολεμικά πλοία Littoral στο ελληνικό ναυτικό για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, αναφέρει η γνωστή ιστοσελίδα Navy Recognition. Για να δούμε όμως ποιο είναι το πλοίο που θα παραλάβει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η εισαγωγή του πολεμικού πλοίου Littoral Combat Ship από το ναυτικό των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στο ναυτικό πόλεμο, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα κοντά στην σειρά. Το LCS αποτελεί μια κατηγορία μικρών σε μέγεθος σκαφών επιφανείας και έχει σχεδιαστεί για να είναι δικτυωμένο, ευέλικτο, με σκοπό την αντιμετώπιση αντιαποβατικών και ασύμμετρων απειλών στις παράκτιες ζώνες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των πλοίων στους καθορισμένους ρόλους τους έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Συγκρίσιμο με τις κορβέτες σε άλλους τύπους πολεμικών πλοίων, το LCS διατίθεται σε δύο παραλλαγές, την κατηγορία Freedom και την κατηγορία Independence. Αυτά τα πλοία είναι ελαφρώς μικρότερα από τις πρώην φρεγάτες κλάσης Oliver Hazard Perry του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά μεγαλύτερα από τα περιπολικά πλοία κλάσης Cyclone. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.